Γεια σας. Καλημέρα, λέγομαι Στάτης Ποταμίτης και είμαι ο συντονιστής πάνω. Στο δικό μας τμήμα της εκδήλωσης θα συγκεντρωθούμε στις νέες προκλήσεις για το τραπεζικό σύστημα που έχει φέρει η πανδημία και η οικονομική αναστάτωση που έχει προκαλέσει. Έχουμε την αναπτυξιακή διάσταση, την παρέμβαση των ευρωπαϊκών θεσμών στην οικονομική επιβράδυνση. Έχουμε την ψηφιοποίηση συναλλαγών που έχει επιταχυνθεί λόγω και της ανάγκης αποστασιοποίησης. Έχουμε και την κλιματική αλλαγή, που ενδεχομένως είναι τα βαθύτερα αίτια της πανδημίας. Πώς στέκονται οι τράπεζες απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις και ποιες μπορεί να είναι οι δράσεις τους και η συνεισφορά τους. Έχουμε τρεις εξαιρετικούς ομιλητές που θα σας παρουσιάσω πολύ σύντομα τώρα, που θα μας δώσουν κάποιες απαντήσεις από αυτά τα εξαιρετικά σημαντικά ερωτήματα. Ξεκινώ από τον κύριο Κυπαρίση. Έχει 27 χρόνια εμπειρία στον τραπεζικό χώρο, ξεκινώντας στη Heroes Bank το 1993. Πριν την Optima είχε συμμετάσχει στην ίδρυση δύο τραπεζών, της Novo Bank στην Ελλάδα και της Europa Bank στην Τουρκία, ενώ κατήχε διευθυντικές θέσεις το Τεχνικό Ταμιευτήριο και την Eurobank. Από τον Ιανουάριο του 2019 συμμετείχε στην εξαγορά της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος και τη μετατροπή της σε μια πετυχημένη εμπορική τράπεζα, τη σημερινή Optima Bank, στην οποία είναι διευθύνων σύμβουλος. Καλησπέρα κύριε Ποταμίτη. Ευχαριστώ. Συνεχίζω με τον κύριο Δημόπουλο. Είναι διευθυντής του Sustainability Unit της Τράπεζας Πειραιώς. Έχει 14 χρόνια εμπειρία σε θέματα εφορίας, ενώ πρόσφατα συμμετείχε στη διαμόρφωση των παγκοσμίων αρχών υπεύθυνη τραπεζική. Γεια σας, κύριε Δημόπουλο. Είστε καλά. Και κλείνω με τον κύριο Κωνσταντίνο Δορκοφίκη. Είναι στέλεχος με 30ετή πορεία στο χώρο της εταιρικής χρηματοδότησης, εκ των οποίων 20 χρόνια με την Άλφαβε. Είναι επικεφαλής από το 2007 στον τομέα μεγάλων επιχειρήσεων της Άλφαβε, και από το 2013 για το συνολικό βιβλίο της τράπεζας στην επιχειρηματική πίστη. Large Corporates, SMEs, SPs, τουρισμός και ναυτιλία. Γεια σας, κύριε Δορκοφίκη. Γεια σας, γεια σας. Θα ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα για τον κύριο Κυπαρίση και στη συνέχεια θα ακολουθήσω με ερωτήματα και για τους υπόλοιπους ομιλητές. Και Δορκοφίκη, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της επόμενης μέρας μετά την πανδημία και ποιος είναι ο ρόλος των τραπεζών στην ανάκαμψη της οικονομίας? Κυπαρίση, Δορκοφίκη. Συγγνώμη, τον κύριο Κυπαρίση, το συγγνώμη. Κύριε Ποταμίτη, σίγουρα η επόμενη μέρα είναι και θα είναι πολύ διαφορετική. Όλες οι εκτιμήσεις μιλάνε για ένα πλήγμα στην οικονομία, με μια πτώση του ΑΕΠ, και το μεγάλο στοίχημα τελικά είναι αν αυτή η πτώση θα συνοδευτεί από μια αντίστοιχη βίαιη ανάκαμψη την επόμενη χρονιά, αν θα είναι V-shape όπως λέμε η κρίση, ή αν θα είναι πιο L-shape, θα πάρει περισσότερο χρόνο να επανέλθουν τα πράγματα στην κανονικότητα. Το σίγουρο είναι ότι θα επηρεαστούμε και εδώ θα είναι κομβικός ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών στο να στηρίξουν την οικονομία, το να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που θα πληγούν, να επιλέξουν ποιοι είναι οι πραγματικοί νικητές που μπορούν να βγουν από αυτή την κρίση και που απλώς η κρίση τους φέρνει σε μια δύσκολη στιγμή σήμερα, και να τους στηρίξουν ούτως ώστε να υπάρχει επόμενη μέρα και για την ελληνική αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Σαφέστατα δε θα πρέπει να είναι και οι φορείς που θα διοχετεύουν στην αγορά με το σωστό τρόπο, σωστές διαδικασίες, γρήγορες και σωστά κριτήρια, και τις όποιες βοήθειες έρχονται από τις κυβερνήσεις και τους κεντρικούς φορείς, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει ανταποκριθεί αρκετά καλά και η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας που τόσο πολύ ανάγκη έχουμε. Μάλιστα. Θα ήθελα να θέσω ένα παρεμφερές ερώτημα στον κύριο Δημόπουλο.
Πώς βλέπετε, κύριε Δημόπουλε, το ρόλο των τραπεζών στην εποχή μετά τον κορονοϊό? Ο ρόλος των τραπεζών μετά τον κορονοϊό είναι πάρα πολύ σημαντικός. Οι τράπεζες έτσι κι αλλιώς έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την οικονομία, πόσο μάλλον όταν η οικονομία περνάει μια κρίση η οποία θα έχει αποτελέσματα έτσι αρνητικά για το άμεσο μέλλον και ευελπιστούμε πολύ γρήγορα να επανέλθει στα επίπεδα που ήταν και πριν και ακόμα καλύτερα. Αλλά ό,τι και να γίνει, αυτό που πρέπει οι τράπεζες να δουν είναι το πώς θα βοηθήσουν στο να δημιουργηθεί μια οικονομία η οποία θα είναι πιο βιώσιμη, πιο πράσινη, πιο ανθεκτική σε τέτοιου είδους κρίσεις. Γιατί θεωρώ και πιστεύω, βλέποντας αυτά και ακούγοντας αυτά που λένε οι επιστήμονες, ότι τέτοιου είδους επιδημίες θα έχουμε πιο συχνά. Και θα έχουμε πιο συχνά γιατί τόσο η αλλαγή του κλίματος, όσο και οι επιπτώσεις που έχει ο άνθρωπος πάνω στη φύση και στη βιοποικιλότητα. Μην ξεχνάμε ότι ο ιός αυτός ξεκίνησε από μια περιοχή του πλανήτη όπου υπήρχε μια πολύ στενή επαφή με άγρια ζώα και δεν είναι η μόνη επιδημία που έχει ξεκινήσει από ζώα. Συνήθως οι περισσότερες επιδημίες ξεκινάνε έτσι. Άρα ο τρόπος με τον οποίο φέρεται ο άνθρωπος απέναντι στη φύση, η σχέση που έχει με τη φύση, θα παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα οι τράπεζες θα παίξουν ένα πολύ πολύ ουσιαστικό ρόλο και θα είναι πολύ καλό να μπορέσουν να στρέψουν τις επιχειρήσεις σε μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη. Και αυτό μας δίνεται και μεγάλη ευκαιρία κιόλας και μέσα από την ευρωπαϊκή πολιτική. Βλέπουμε ότι όλο το recovery plan της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο ακούγονται πολλά δισεκατομμύρια, αποσκοπούν να επενδύσουν και σε δραστηριότητες εκείνες οι οποίες θα μειώσουν τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Άρα δηλαδή θα αντιμετωπίσουν προβλήματα τα οποία θα τα έχουμε μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια, για πάρα πολλές δεκαετίες. Οι επιδημίες έρχονται και παρέρχονται, αλλά τα προβλήματα που δημιούργησαν τις επιδημίες, όπως είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής και το θέμα της απώλειας της βιοποικιλότητας, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται άμεση δράση. Και είναι νομίζω πολύ καλή ευκαιρία να εκμεταλλευτούν οι τράπεζες τις πολιτικές αυτές, αλλά και τις τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία που έχουν εξαγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ. Κύριε Δοκοφίκη, κατά την άποψή σας, οι τράπεζες μπορούν να συμβάλλουν στην γρήγορη επανεκκίνηση της οικονομίας και ποια θα είναι τα σημαντικότερα εμπόδια ή προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν σε αυτό? Πρέπει να συμβάλλουν, είναι απαραίτητο να συμβάλλουν. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Μας έχουν δοθεί εργαλεία, μας έχουν δοθεί όπλα. Πάρα πολύ σημαντική και υποστήριξη από την κυβέρνηση, πάρα πολύ σημαντική υποστήριξη από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από τον SSM, ο οποίος είναι ένας επόπτης αρκετά αυστηρός, ειδικά με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα λόγω των πολλών κόκκινων δανείων που έχουμε σωρεύσει μέσα στην κρίση. Όλοι προσπαθούν. Και εμείς σαν στελέχη και όλοι, όχι μόνο στην Alpha Bank, το βλέπω και από τους συναδέλφους σε άλλες τράπεζες, κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα και πραγματικά επειδή έχουμε βάλει πολύ πλάτη και προσωπικά μέσα στη κρίση για να σταθούν όρθιες εταιρείες, δεν θέλουμε να αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει και από αυτούς και από εμάς να πάει στράφη για το λόγο του κορονοϊού. Προσπαθούμε. Και νομίζω θα τα καταφέρουμε. Και τα δείγματα που έχουμε δώσει μέχρι τώρα, όσον αφορά νέες εκταμιεύσεις, νομίζω είναι καλά. Έχουν δοθεί πάνω από 10 δις νέες χορηγήσεις από την αρχή της χρονιάς από το τραπεζικό σύστημα. Δεν έχει σημασία αν κάποιος έχει δώσει 2,5, 2,2 ή 2,6. Σημασία έχει ότι όλοι είμαστε εστιασμένοι πάνω στο να βοηθήσουμε την οικονομία. Έχουν δοθεί πάρα πολλές παρατάσεις σε δοσολόγια επιχειρήσεων, ειδικά σε περιπτώσεις που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Εκεί έχουμε δώσει και μεγαλύτερες χρονικές παρατάσεις για να ανταπεξέλθουν οι επιχειρήσεις στην κατάσταση. Θεωρώ ότι το έχουμε στο μυαλό μας όλοι να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Τώρα, υπάρχουν βέβαια και κάποια εμπόδια. Το ένα εμπόδιο είναι ότι καταρχήν η δουλειά μας, η τραπεζική, έχει γίνει έτσι μια πολύ δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στα θέλω όλων των stakeholders. Είτε αυτός είναι ο επόπτης, οι μέτοχοι, ιδιώτες μέτοχοι, κράτος μέτοχος,
οι αγορές οι οποίες μας δανείζουν μέσω των ομολογιακών εκδόσεων, οι πελάτες που άλλα ζητάνε οι καταθέτες, άλλα θέλουν οι δανειολήπτες, είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία. Αυτό λοιπόν, το να ταιριάξουμε τα θέλω όλων αυτών των πλευρών, είναι μια συνεχής άσκηση ισορροπίας από την πλευρά του τραπεζικού συστήματος. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις, δυστυχώς, λόγω του βάθους της κρίσης που βιώσανε, δεν έχουν αποθέματα κεφαλαιακά. Καταφέρνουν και επιζούν. Δεν μιλάω για τις κόκκινες, μιλάω για αυτές οι οποίες δεν είναι κόκκινες, αλλά έχουν υψηλή δανειακή μόχλευση. Αυτές οι επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε ότι να βάλουν και άλλα δάνεια επάνω τους, δεν είναι ενδεχομένως λύση. Οπότε και αυτό, η έλλειψη κεφαλαιακού αποθέματος είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε από την πλευρά των επιχειρήσεων. Και ένα τρίτο είναι ότι και για αυτά τα προγράμματα που κυκλοφορούν τώρα, τα εγγυοδοτικά, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που έρχονται κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποιοι μπορούν να τα πάρουν και ποιοι όχι. Αυτοί οι ορισμοί είναι οριζόντιοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι έχουμε περάσει τόσα χρόνια κρίση και υπάρχουν και ζημιές στο ενεργητικό αυτών των εταιριών που ζητάνε τις βοήθειες. Αυτά είναι τα προβλήματα, αυτές είναι οι προκλήσεις, αλλά η θέληση υπάρχει και θα τα καταφέρουμε. I see in the Q&A that we have some attendants who only speak English, not Greek. Perhaps I can ask a challenging question of Mr. Dokofikis and Kiparisis based on what Mr. Dimopoulos said. If we are trying to promote economic recovery, and we're under a lot of pressure to do so, are we still able to act in a way that will promote environmental change and address the problems of climate change? Do you see those two as being things that the banks can balance under the current circumstances? Look, I think we will do our best to that front. Of course, we want to, you know, to follow policies that are, first of all, are dictated by the European Union. We saw that this very large package that the European Union is discussing right now, the economic stimulus package, is aimed primarily towards greener policies, sustainable growth, etc. So, keeping in mind, of course, that our economy is not at the same stage as other European economies due to the crisis, I think that the direction set by the European Union more or less will lead us to invest in, towards a greener economy and a more sustainable economy. So, yes, I think with certain difficulties that we have, particularities about the Greek economy, overall we will be able to move towards a more sustainable business environment in Greece going forward. Thank you. Mr. Kiparisis, would you like to add something to that? Well, there's not a lot to add. It is an obligation for the banks to take care of their sustainability. It's an obligation for each of us as individuals, not just as the bankers, to take care of the sustainability of the planet. We owe it to our kids and the future generations. I think that the Greek economy is a little bit in better position because we do have some less environment burdening sectors, which are quite big in the Greek economy, and with a little bit of effort from our side, and abiding with the international guidelines that have been set to us, like Mr. Dokofikis said, some of the loans have specific requirements from the customers in order to be able to get them. I think we should be fine. Okay, thank you. I think now we'll go back to the Greek questioning and then perhaps we can switch later on. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κυπαρίση. Η πανδημία μας έφερε μεταξύ άλλων και εντατικότερη χρήση των ψηφιακών μέσων. Πόσο όριμες είναι οι συνθήκες στην τράπεζα για να, και σε επιχειρήσεις γενικότερα στην Ελλάδα για να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή? Και σαν δεύτερη σκέψη, αν το δούμε σε επίπεδο τραπεζικών καταστημάτων,
Πώς βλέπετε η Κίνα επηρεάζει τη λειτουργία τους? Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλά πράγματα, αρκετά πράγματα τα οποία έχουν σπρώξει και έχουν αλλάξει τελείως τον τρόπο που λειτουργούμε ως κοινωνία, ως άνθρωποι και τον τρόπο που συναλλασσόμαστε. Αν σκεφτεί κανείς, αν έλεγε κάποιος 10 χρόνια πριν ότι θα βλέπουμε 65-άριδες, 70-άριδες να πηγαίνουν σε καφενείο Everest για να πάρουν καφέ πληρώνοντας με τη χρεωστική τους κάρτα, θα λέγαμε αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Έχουν γίνει όμως δύο πράγματα τα τελευταία χρόνια, τα οποία έχουν σπρώξει πάρα πολύ τον κόσμο στην τεχνολογία. Το ένα ήταν τα capital controls που βάλανε πολύ έντονα στη ζωή μας την χρήση του πλαστικού και του digital τραπεζικού κόσμου, και το δεύτερο ήταν η πανδημία. Στην Optima Bank, εμείς μέσα σε μία εβδομάδα βγάλαμε το 70% του προσωπικού να λειτουργεί από το σπίτι και να συνεχίσουμε να λειτουργούμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Εάν μου το έλεγες αυτό μία εβδομάδα πριν το κάνω, θα έλεγα δεν γίνεται. Δεν μπορεί η τράπεζα να λειτουργεί το 70% με το 70% του προσωπικού της από το σπίτι και να συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Και όμως το κάναμε. Αντίστοιχα, είδαμε και τους πελάτες να κάνουν adapt πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Είδαμε να δημιουργούνται τεχνολογίες, να βρίσκονται workarounds που λέγαμε σε πράγματα τα οποία χρονίζανε για να υλοποιηθούν και ξαφνικά λόγω της ανάγκης υλοποιήθηκαν. Σίγουρα έρχεται. Αυτή τη στιγμή κάνουμε συνέδριο και είμαστε στις οθόνες και μας παρακολουθεί τόσος κόσμος μέσα από μια οθόνη. Τα meetings πλέον στις τράπεζες γίνονται μέσω τεχνολογικών μέσων. Μέσω Skype, Zoom, μπήκανε λέει στη ζωή μας, έχουν γίνει καθημερινότητα. Πηγαίνουμε προς τα εκεί, στην Optima το βλέπουμε και δεδομένου ότι πιστεύουμε στο συνδυασμό του digital με το physical, το digital που έχει μπει και αυτό στη ζωή μας τον τελευταίο καιρό, εκεί κινούμαστε. Και αυτό έρχεται στο δεύτερο κομμάτι του ερωτήματός σας. Αν τελικά πηγαίνουν τα πράγματα στο digital, ποιος είναι ο λόγος του καταστήματος? Αυτή τη στιγμή εγώ σας κάνω, είμαι στη συνάντηση από κάποιο κατάστημα της τράπεζας στη Θεσσαλονίκη που ανοίξαμε χθες καινούριο κατάστημα. Γιατί το ανοίξαμε, γιατί πρέπει να έχουμε κατάστημα? Σίγουρα όχι για να γίνονται οι συναλλαγές που παραδοσιακά γινόντουσαν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να σηκωθεί το πρωί και να πάει στην τράπεζα, να στηθεί απ' έξω, ειδικά τώρα με τον κορονοϊό που δεν επιτρέπουμε και πολύ κόσμο να μπαίνει μέσα, και να περιμένει σε μία ώρα για να πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ του, για παράδειγμα, όταν μπορεί να το κάνει με 3 πατήματα στο κινητό του. Θα μου πεις, δεν το ξέρει. Ναι, πρέπει να τον μάθουμε. Και ένας από τους ρόλους που θα έχει το κατάστημα θα είναι να περάσει τον κόσμο στις νέες τεχνολογίες. Αλλά ο βασικός λόγος και η βασική μετεξέλιξη και ο μετασχηματισμός των καταστημάτων θα είναι από το transaction point που ήταν παραδοσιακά σε advice point, σε σημείο που ο πελάτης θα έρχεται να πάρει συμβουλή. Ξέρετε, λέω σε συναδέλφους όταν μιλάω για αυτά τα πράγματα, ο γιος μου που είναι 17,5 χρονών, πιστεύω ότι δεν θα μπει ποτέ σε τράπεζα παρά μόνο όταν θα θελήσει να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, για παράδειγμα, άρα στα 30 του περίπου ίσως για τα ελληνικά δεδομένα, ή όταν θα έχει αρκετά χρήματα και θα θέλει να συζητήσει με κάποιο σύμβουλο εναλλακτικές για το πώς θα επενδύσει αυτά τα χρήματά του. Άρα, transformation, μετασχηματισμός σε advice points από τα καταστήματα και έντονη μεταφορά στο digital για τα transactions. Αυτό πιστεύω είναι το μέλλον του τραπεζικού καταστήματος και αυτό θα είναι το αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού που έχουμε δει να γίνεται accelerate πάρα πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Δημόπουλο σχετικά. Αυτός είναι ένας τρόπος συνεισφοράς των τραπεζών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το ότι αποφεύγονται
τα ταξίδια προς το κατάστημα ή συναλλαγές οι οποίες είναι με χαρτί. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο συνεισφέρουν οι τράπεζες στην βελτίωση του περιβάλλοντος. Τι μπορούν να προσφέρουν οι τράπεζες στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Σίγουρα η ηλεκτρονική προσέγγιση έχει και αυτή ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Εμείς στην Τράπεζα Πειραιώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε μετατρέψει αρκετές λειτουργίες μας με ηλεκτρονική μορφή, με αποτέλεσμα να μπορούμε να μετράμε και το περιβαλλοντικό όφελος, όχι μόνο σε σχέση με το τι γλιτώνουμε από εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα, αλλά ακόμα και από οικονομικής πλευράς. Δηλαδή, υπάρχει ένα όφελος οικονομικό όταν μπορείς και μειώνεις το περιβαλλοντικό σου αποτύπωμα από τη λειτουργία σου, από την ενεργειακή εξοικονόμηση που κάνεις στα κτίρια σου, από τη διαχείριση των φυσικών υλικών, ανακύκλωση υλικών κλπ. Η χρησιμοποίηση πράσινων προμηθειών. Κάτι το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς έχει τα τελευταία 15 χρόνια αναπτύξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα μπορούσα να πω έτσι. Σε αυτό εδώ το πλάνο ότι από μελέτες που έχουμε κάνει, από ανεξάρτητους δηλαδή ερευνητές, περίπου 5,5 εκατομμύρια το χρόνο γλιτώνουμε από τις διάφορες δραστηριότητες που κάνουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και στην αποφυγή της μετακίνησης των εργαζομένων λόγω του ότι κάνουμε πάρα πολλά μαθήματα εκπαιδευτικά με e-learning. Προφανώς αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της συνεισφοράς των τραπεζών στην κλιματική αλλαγή. Γιατί εκεί που θα κάνουν οι τράπεζες διαφορά είναι τις χρηματοδοτήσεις τους. Πού θα μπορέσουν να διοχετεύσουν τις χρηματοδοτήσεις και πώς μπορούν να συνεργαστούν με τους πελάτες τους ώστε να πάρουν μια πιο πράσινη στροφή. Και αυτό εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την αλλαγή της συμπεριφοράς και της νοοτροπίας των ίδιων των τραπεζών. Πέρα από το ότι το θεσμικό πλαίσιο θα γίνεται ακόμα πιο αυστηρό, βλέπουμε και το είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχθές η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έβγαλε έναν οδηγό για το τι θα πρέπει οι τράπεζες να κάνουν για την αντιμετώπιση του κλιματικού παύλα περιβαλλοντικού κινδύνου. Το ίδιο κάνουν και άλλες εποπτικές αρχές. Άρα θα δούμε πολύ γρήγορα στα επόμενα χρόνια υποχρεωτικά τις τράπεζες να αναφέρουν σε εποπτικές αρχές τι κάνουν για την κλιματική αλλαγή. Πέρα όμως από αυτό, υπάρχει και αυτό που λέμε η εθελοντική και η πρωτοποριακή συμπεριφορά των τραπεζών. Μία από αυτές είναι η δημιουργία διαφόρων πρωτοβουλειών. Και σε αυτές τις πρωτοβουλίες η Τράπεζα Πειραιώς έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Το UNEPFI, που είναι μία ένωση τραπεζών κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο τη δημιουργία των αρχών υπεύθυνης τραπεζικής. Και γιατί το έκανε αυτό? Το έκανε γιατί μετά την κρίση του 2008, όπου σε αυτή την περίπτωση οι τράπεζες ήταν μέρος του προβλήματος, ενώ τώρα με τον κορονοϊό δεν είναι μέρος του προβλήματος, αλλά μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της λύσης. Οι τράπεζες τότε και μετά από μια δεκαετία είχαν χάσει την εμπιστοσύνη που είχαν οι πελάτες αυτούς. Και οι τράπεζες σε όλο τον κόσμο αποφάσισαν να αντιδράσουν και να αντιδράσουν για να αποκτήσουν ξανά αυτή την εμπιστοσύνη και για να μπορέσουν να αποδείξουν στην κοινωνία και στους πελάτες ότι μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση τόσο της κλιματικής αλλαγής, άρα της Συμφωνίας του Παρισιού, της παγκόσμιας αυτής προσπάθειας που γίνεται και πώς μπορούν τα κράτη, κυβερνήσεις αλλά και ο ιδιωτικός τομέας να υποστηρίξουν, όσο και στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, των 17 στόχων που έχει βάλει έχουν βάλει τα Ηνωμένα Έθνη. Εμείς σαν τράπεζες συμμετείχαμε σε αυτή τη διαμόρφωση, ήμασταν μία από τις 30 τράπεζες που φτιάξαμε αυτές τις αρχές, τις υπογράψαμε πέρυσι στις 22 του Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στη συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών και έχουμε αρχίσει να διαμορφώνουμε προτάσεις και δραστηριότητες ώστε να μπορέσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια να δείξουμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε την πράσινη ανάπτυξη και να στρέψουμε τους πελάτες μας και τους υπόλοιπους stakeholders προς ένα καινούριο τρόπο σκέψης. Άρα, δηλαδή, τι θέλω να πω με λίγα λόγια. Η ευθύνη, και η προσωπική ευθύνη και η εταιρική ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία όταν συνδυαστούν και με την θεσμική υποχρέωση μπορούν να φέρουν πολύ γρήγορα αποτελέσματα, γιατί ο πλανήτης μας, όπως γνωρίζουμε όλοι, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δορκοφίκη, νομίζω ότι ο κ. Δημόπουλος ανέφερε την πίεση που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το τρόπο που οι τράπεζες θα λειτουργήσουν.
Υπάρχει μια άλλη ευρωπαϊκή διάσταση που είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας μας και λόγω του κορονοϊού. Και καταλαβαίνω ότι από το 2021 μέχρι το 2027 περιμένουμε ότι θα πέσουν περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία από τα ευστάμενα και τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πώς πιστεύετε μπορούν οι τράπεζες να βοηθήσουν για την καλύτερη χρήση και εκμετάλλευση αυτών των πόρων για την εκπλήρωση και των ευρωπαϊκών στόχων, αλλά και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας? Με καλύτερη συνεννόηση, με ανταλλαγή απόψεων με όλους τους εμπλεκομένους από την αρχή, με σχεδιασμό και με κατεύθυνση πόρων εκεί πέρα στις ενέργειες, στις πολιτικές που θα δώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τη χώρα, τόσο για να απορροφήσουμε αυτά τα κονδύλια, που είναι, αν τελικά είναι σε αυτά τα νούμερα, είναι πάρα πολύ μεγάλα, και να τα απορροφήσουμε και με ένα τέτοιο τρόπο, όπου και να επανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στην ελληνική οικονομία, αλλά και πάνω σε ένα έτσι ενάρετο δρόμο αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία. Όσο πιο γρήγορα μπούμε οι τράπεζες στο παιχνίδι σαν συνομιλητές, τόσο με τις επιτροπές που σχεδιάζουν την χρήση των κεφαλαίων, όσο και με τους πελάτες μας, τους επιχειρηματικούς πελάτες, που σε κάθε χώρο ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να τραβήξουν μπροστά επενδυτικά. Πρέπει να είμαστε από την αρχή στον σχεδιασμό, στις κουβέντες και στην υποστήριξη. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό που έγινε με τα προηγούμενα προγράμματα, το οποίο λίγο πολύ ό,τι μας ερχόταν έπρεπε εμείς να το βοηθήσουμε, να το χρηματοδοτήσουμε. Τώρα πρέπει να το σχεδιάσουμε. Έτσι. Και είναι, επειδή είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα, είναι περίπου στην επόμενη 7 ετία, είναι περίπου 6-7 δισεκατομμύρια το χρόνο, πρέπει, θέλει δουλειά, θέλει σχεδιασμό. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία, η οποία είναι μοναδική, να πάει χαμένη. Διότι αυτό που λείπει από την Ελλάδα είναι το επενδυτικό κεφάλαιο. Όλη αυτή η κρίση 10 χρόνια μας έχει αφήσει υποεπενδεδημένους. Κάποιοι κλάδοι τα έχουν καταφέρει και έχουν κάνει επενδύσεις, αλλά γενικότερα η οικονομία μας έχει μείνει στάσιμη και χρειαζόμαστε να πέσουν, όχι δάνεια, κεφάλαια. Έχω λάβει μια ερώτηση από το κοινό για τον κύριο Κυπαρίση. Και έχει να κάνει με αυτό που λέγατε για την λειτουργία των καταστημάτων ως κέντρα συμβουλής. Γιατί να μην μπορούν να κάνουν αυτή την δουλειά διαδικτυακά? Γιατί χρειάζονται να είναι καταστήματα? Γιατί να μην το κάνουμε όπως το κάνουμε εμείς τώρα, σαν αυτό το ψηφιακό συνέδριο? Αλλά και αυτό θα γίνει. Αναμφίβολα. Η τεχνολογία θα μας πάει εκεί πέρα, ο κόσμος θα το κάνει. Απλώς, και γι' αυτό άλλωστε θα χρειαστούν στο μέλλον πολύ λιγότερα καταστήματα από ό,τι χρειάζονται σήμερα. Γι' αυτό και εμείς δεν ξεκινήσαμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο καταστημάτων 100-150, αλλά έχουμε προς το παρόν 16 και ο στόχος μας είναι στο τέλος της χρονιάς η Optima Bank να έχει περίπου τα 27 καταστήματα. Παρόλα αυτά, η τεχνολογία θα είναι εκεί ως συνδρομητής, να συνδράμει στην σχέση με τον πελάτη. Πιστεύω όμως ότι η τραπεζική σχέση χρειάζεται την ανθρώπινη επαφή και τουλάχιστον η πρώτη φορά. Και κάποιες στην πορεία που είναι τα moments of truth που λέμε, θα προτιμούν οι πελάτες να τις κάνουν διαζώσεις, έχοντας το πρόσωπο απέναντι πραγματικό, και μετά φυσικά για τις επόμενες συναλλαγές ή για λιγότερο σημαντικά πράγματα σαφώς θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία. Μπορώ να σας πω ότι ήδη χρησιμοποιείται η τεχνολογία για συναντήσεις με πελάτες, και εμείς ανεπίσημα, χωρίς να έχουμε κάνει κάτι πολύ επίσημο, όπου χρειαστεί, ειδικά τις τελευταίες μέρες που όλα γίνανε digital, κάνουμε με τους πελάτες μας video conference και δουλεύουν όλα πάρα πολύ καλά. Θα γίνει και αυτό, είμαι σίγουρος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δορκοφίκη, γιατί αναφέρθηκε. Βλέπετε τις ανάγκες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών
να δημιουργήσουν κάποιο εμπόδιο στη χρηματοδότηση των εταιριών που θα έχουν ενδεχομένως πρόβλημα, αυτών δηλαδή που το κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο? Θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο η επάρκεια κεφαλαίων ή όχι, είναι περισσότερο οι κανονισμοί που τίθενται από τον επόπτη για το τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Διότι να χρηματοδοτήσουμε κάτι το οποίο από την πρώτη μέρα θα χαρακτηριστεί επίφοβο προς ίσπραξη, βέβαια αυτό είναι και επιδράσει κεφαλαϊκή επάρκεια και δεν μπορεί να γίνει. Ξαναλέω ότι ο επόπτης έχει δείξει λόγω του κορονοϊού μια ελαστικότητα, αλλά ελαστικότητα κυρίως ως προς το χρόνο που θα έρθει να ελέγξει τις ελληνικές τράπεζες πάλι αναφορικά με την ποιότητα του ενεργητικού τους. Δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνει. Απλώς δεν θέλει να το κάνει τώρα, διότι από τη μία να λες βοηθήστε την οικονομία και από την άλλη να λες ότι μπορεί να σκοκκινήσουν πολλά δάνεια, άρα μην δίνεις, είναι αντιφατικό. Όλοι θέλουν να βοηθήσουν, αλλά απ' την άλλη και όλοι θέλουν και το τραπεζικό σύστημα, ειδικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα που τόσο πολύ έχει ταλανιστεί από την κρίση, να μην δημιουργήσει καινούργια γενιά κόκκινων δανείων. Άρα, όπως είπα, είναι άλλη μια λεπτή άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στο τι θέλουν οι διάφορες δυνάμεις που επιδρούν πάνω στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Και επίσης είναι και μια δύσκολη άσκηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ξέρει ακόμη σε πολλούς κλάδους ποια θα είναι η επίπτωση του κορονοϊού. Οπότε, τι ξέρουμε, τι θα γίνει με το τουρισμό, τι θα γίνει με τα ξενοδοχεία, τι θα γίνει με τις μεταφορές, τι θα γίνει με τα κίνητα. Ακούσαμε τον κύριο Κυπαρίση, είπε, ξέρω εγώ, μπορεί αύριο να μην χρειάζεται να έχουμε τόσα καταστήματα. Άρα πάρα πολλά πράγματα είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα και θέλει πολύ σκέψη. Θέλει πολύ σκέψη για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε μακροπρόθεσμα στο να αποκατασταθεί η ισορροπία στην οικονομία. Ευχαριστώ. Κύριε Δημόπουλε, εσείς βλέπετε στον ελληνικό τραπεζικό χώρο να υπάρχουν συμφωνήσεις? Είναι κάτι που πιστεύετε μπορεί να είναι μια από τις επιπτώσεις του κορονοϊού και της κρίσης που ακολουθεί? Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να απαντήσω σε ένα τέτοιο ερώτημα. Δεν έχω την αρμοδιότητα να το πω αυτό, οπότε δεν θα μπορούσα έτσι να απαντώ πάνω σε αυτό το θέμα. Εκείνο που έχει σημασία και αυτό που ήθελα να πω σε συνέχεια τον προηγούμενο είναι ότι ο κορονοϊός ουσιαστικά μας ανέδειξε μια πραγματικότητα, δηλαδή έβγαλε πάλι στην επιφάνεια μια αλήθεια. Μια αλήθεια που λέει ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα σύγχρονα προβλήματα και τις σύγχρονες προκλήσεις. Αν δεν συνεργαστούμε, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε το σωστό βηματισμό και να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και το εννοώ αυτό πριν για το θέμα της ανάκαμψης της οικονομίας. Είναι προφανές ότι οι τράπεζες θα πρέπει να συνεργαστούν με το κράτος. Το κράτος να συνεργαστεί και με τις τράπεζες. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να δείξουν αυτή την ελαστικότητα, όπως είπε ο κύριος Δροχοφύγης πριν. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, δηλαδή, για να μπορέσουμε και εμείς σαν τράπεζες να υποστηρίξουμε όσο γίνεται καλύτερα την πραγματική οικονομία, ώστε να ανακάμψει. Αλλά επαναλαμβάνω και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι και μια ευκαιρία να δούμε, όπως και κάθε κρίση είναι μια ευκαιρία, να επαναπροσδιορίσουμε κάποια πράγματα. Μην επαναλάβουμε αυτά τα οποία κάναμε στο παρελθόν. Γιατί τότε θα έχουμε αρκετά προβλήματα. Θα δημιουργήσουμε πιθανόν περισσότερα προβλήματα από ό,τι έχουμε τώρα. Είναι πολύ σαφές ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι εγώ θέλω στα επόμενα 10 χρόνια στο πλαίσιο του Green Deal να επενδύσω πάνω από ένα τρισεκατομμύριο στην οικονομία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάω, και όταν το 25% του budget της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για δράσεις που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, επενδύοντας σε αυτό, δεν κάνουν μόνο καλό στο περιβάλλον, άρα και στην υγεία μας, άρα και στην επιχειρηματικότητα, γιατί δεν υπάρχει επιχείρηση αυτή τη στιγμή η οποία να μην θίγεται είτε λιγότερο είτε περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε
να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες που έχουμε. Γιατί μέσα από την πράσινη ανάπτυξη, ο πολλαπλασιαστής, δηλαδή το πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούνται, είναι πολύ μεγαλύτερος από το να επενδύσεις στις κλασικές εκείνες δραστηριότητες, οι οποίες στο τέλος της ημέρας δημιουργούν και περισσότερα προβλήματα στην οικονομία. Άρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή, όταν η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι μέχρι το 2028 η Ελλάδα θα έχει απολιγνητοποιηθεί, δηλαδή δεν θα παράγουμε καθόλου ρεύμα από τη λιγνίτη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επενδυθούν αρκετά κεφάλαια σε νέες μορφές παραγωγής ενέργειας. Ταυτόχρονα, βέβαια, και μέσα από το Just Transition, να αντιμετωπιστούν και οι περιοχές εκείνες οι οποίες έχουν πρόβλημα, οι περιοχές της Μεγαλόπολης κλπ., όπου θα κλείσουν τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το λιγνίτη. Όλα αυτά τα κονδύλια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και που εντάσσονται κάτω από το γενικότερο Green Deal και μέσα από το Recovery Plan κλπ., είναι κάτι που θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Και εκεί χρειάζεται πολύ στενή συνεργασία του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου φορέα τομέα για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε γρήγορα και σωστά και για να δημιουργήσουμε μια οικονομία η οποία να είναι βιώσιμη και να είναι πιο ανθεκτική σε κρίσεις που θα έρχονται με μεγαλύτερη συχνότητα. Thank you. I have the last question. I think we're slowly running out of time. The last one I'd like to ask Mr. Dokofikis, because it actually follows up from what Mr. Dimopoulos was saying. The question is whether we should have greater emphasis on infrastructure lending, since investment in infrastructure has a multiplier effect of 1 to 7 immediately. That is true. It has one of the largest multipliers in the economy, and this is because you know, all the materials, all the workers come. You know, this is money that stays in the country. Plus the fact that it will help spur investment in renewables, especially if we're talking about investments like the cable that the interconnecting cable between, let's say, Crete and Attica region. I mean, these sort of investments are very, very critical to spur growth and multiply the effect of the funds that are invested in the economy. We as a bank, we you know, we think that and we do concentrate behind these infrastructure projects quite a lot, and I think other banks do as well. It's a it's not a secret, because of these characteristics. So yes, infrastructure should be high up in the agenda for the years to come. And if I may add to that, infrastructure is very important, but specifically green infrastructure and nature-based solutions is something that the European Union is pushing forward, and it's something that we have to see very well here in Greece, because creating green infrastructure is something that has a long-time effect on the environment and on the economy as well, and on our health at the end of the day. Thank you. Mr. Kiparisis, would you like to add a word? No, I think we have covered the subject. Infrastructure is definitely very important. There are projects ahead of us, and it's to the benefit of the banking sector for this project to go through. And I'm sure that the banking sector will stand behind these projects. I think we will be okay. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Εγώ βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα έλεγα πολύ ενθαρρυντικό και τον τόνο αισιοδοξίας για τις πολιτικές εξελίξεις και το κομμάτι της τεχνολογικής μετάπτωσης και πάρα πολύ και το κομμάτι της ανάπτυξης, η οποία συνδυάζεται με αεφορία και την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι εξαιρετική ιονία για την πορεία του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος. Ελπίζω και οι ακροατές μας να το βρήκαν ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας.